Κύριε Πάκο, σκοπός μου ήταν να ξεκινήσουμε τον πατέρα της 14χρονης για να μας πει τι γίνεται με το παιδί αυτό δύο εβδομάδες μετά με αυτές τις ασύλληπτες εικόνες που είδαμε στη Γλυφάδα, να δούμε που βρίσκεται σήμερα η κατάσταση. Οπότε θέλω να ξεκινήσω με εσάς και επειδή δεν υπάρχει μέρα που να μην περιγράφουμε ένα τέτοιο σκηνικό, όπως και χθες είδαμε ένα σκηνικό, νομίζω ήταν κάπου στη Λάρισα, που κούρεψαν ένα παιδί και το ξυλοκόπησαν. Στον Άγιο Παντελεήμονα, άλλες περιπτώσεις. Θα ήθελα να μας πείτε λίγο ποια είναι η εικόνα που έχετε, πού βρισκόμαστε. Κοιτάξτε, εγώ υπηρεσιακός παράγοντας δεν είμαι ούτως ώστε να δώσω τα πλήρη στοιχεία. Ναι, σωστό. Έχω ασχοληθεί όμως αρκετά με τη βία των ανηλίκων, γιατί και η υποδιεύθυνση προστασίας ανηλίκων ανήκει ως υπηρεσία στην Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών. Έχουμε κάνει και ημερίδες για αυτό το θέμα. Αυτό που έχω να πω είναι ότι αυτό το πράγμα αποτελεί ορολογιακή βόμβα στα θεμέλια της κοινωνίας. Συζητώντας χθες με δήμαρχο κάποιες περιοχές της Αθήνας, δεν θα πω με ποιον, λέγαμε ότι αυτό είναι ίσως η αρχή. Αυτό που βλέπουμε τώρα και βιώνουμε είναι ίσως η αρχή. Τι λέτε τώρα, αν μιλάμε για την αρχή με αυτής της αγριότητας και με αυτού του αριθμού των περιστατικών, δηλαδή τι άλλο να περιμένουμε? Υπάρχει μια τεράστια έκρηξη, υπάρχει μια υπερπροβολή. Κατά τη γνώμη τη δικιά μου υπάρχει και ένας μιμητισμός από εκεί και πέρα. Το θέμα είναι να δούμε πώς μπορούμε να το ανακόψουμε. Γιατί αν αυτό η συζήτηση που έκανα χθες με τον Δήμαρχο αυτό είναι όντως αληθινή και είναι όντως η αρχή, θα ζήσουμε πράγματα που βλέπαμε σε ταινίες αμερικάνικες πριν 30 χρόνια και λέγαμε ότι αυτά δεν πρόκειται να έρθουν ποτέ στην Ελλάδα. Κάποια στιγμή πρέπει να καθίσουμε όλοι σε ένα τραπέζι και να πούμε πώς σε αυτή τη χώρα θα προστατευτεί επιτέλους το θύμα. Μην το συζητάτε. Μέχρι το, και μέχρι εκεί θα τώρα, πάμε, κύριε Πάκο, στο θύμα θα πάμε. Επειδή επικράτησε ο ακραίος δικαιωματισμός σε αυτή τη χώρα που ζούμε, προστατεύεται ο θήτης και όχι το θύμα. Θέλω να καλημερίσω και την κυρία Λίλα Ραγκούση, γνωστή δικηγόρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είστε κοντά μας. Τον κύριο Ελευθερόγλου. Τι κάνετε, κύριε Ελευθερόγλου? Καλή σας μέρα. Ρεπορτάζ, φαντάζομαι, μέχρι αργά. Ήσασταν στο πάρτι χθες? Όχι, γιατί είχαμε εκπομπή και εμείς, αλλά είχε αρκετή δουλειά. Θα τα πούμε και αυτά και στη συνέχεια. Θέλω να καλημερίσω τον πατέρα και να τον ευχαριστήσω θερμά που έχει την καλοσύνη να είναι κοντά μας. Είναι ο πατέρας του 14χρονου κοριτσιού που βλέπουμε στα πλάνα που όλες αυτές τις μέρες όλα τα κανάλια σας δείχνουμε. Καλή σας μέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους σας. Θέλω να σας ρωτήσω πώς είναι το παιδί σας. Το παιδί είναι σε μια κατάσταση σχεδόν ίδια μετά το συμβάν. Έχει λάβει όμως κάμποσες μέρες τώρα την στήριξη και την υποστήριξη και από ψυχολόγο και από παιδοψυχίατρο. Πιστεύουμε ότι έχει βοηθηθεί αρκετά. Ίσως κάποια πρώτα σημάδια να είναι ορατά. Θα γίνει και μια προσπάθεια, εάν και το παιδί είναι σε θέση από την εβδομάδα που έρχεται, να μπει στην σχολική του κανονικότητα. Δεν έχει επιστρέψει στο σχολείο ακόμη. Δεν έχει επιστρέψει. Έχει κάνει δύο μικρά ραντεβού με την ψυχολόγο του σχολείου του μέσα στο σχολικό του περιβάλλον για μισή ώρα 40 λεπτά, αλλά δεν έχει επιστρέψει στα μαθήματά του ακόμη, όχι. Πόσες μέρες έχουν περάσει από το συμβάν? Υπολογίστε, ήταν το Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου. Νομίζω ότι κλείνουμε πλέον δύο εβδομάδες, 15 μέρες, 14 μέρες. Και το παιδί σας μιλάει γι' αυτό, αναφέρατε σε αυτό, πώς είναι η κατάσταση? Αναγκαστικά, όπως καταλαβαίνετε, επειδή τρέχουν διαδικασίες με προανακρίσεις, με δικηγόρους, είμαστε διαρκώς μέρα παραμέρα με ειδικούς συμβούλους ψυχικής υγείας και γιατρούς, αναπόφευκτα συζητάμε για αυτό το θέμα. Είναι η καθημερινότητά μας, η ολότητά μας, θα έλεγα. Έχει κληθεί, είναι στοιχείο του ρεπορτάζ, μπορεί και να μην ισχύει, δεν το ξέρω, έχει κληθεί να αναγνωρίσει κορίτσια ως δράστριες αυτού του συμβάντος? Ναι, η προανάκριση από την αστυνομία τρέχει ακόμη, γίνονται διάφορα τέτοια πράγματα. Δεν θέλω να αναφερθώ όμως σε θέματα της προανάκρισης. Το καταλαβαίνω, έχετε δίκιο. Η αστυνομία κάνει μια εξαιρετική δουλειά και οφείλω να την ευχαριστήσω στα πλαίσια, δηλαδή, των αξιωματικών της ασφάλειας και της αστυνομίας του τμήματος της Γλυφάδας. Οπότε μην αναφερθούμε περαιτέρω σε δεν θα αυτά. Το κάνουμε. Ναι. Δεν θα το σίγουρα κάνουμε. Σίγουρα μπαίνει σε διαδικασίες ιδιαιτέρως επίπονες για τον ψυχισμό της. Στο σχολείο που θα επιστρέψει με το καλό, θα υπάρχουν ακόμη παιδιά τα οποία με κάποιο τρόπο είχαν μια εμπλοκή σε αυτό που συνέβη? Στο σχολείο η μόνη που είχε εμπλοκή, η εναπομείνουσα, η δράστρια, έχει πλέον αποβληθεί οριστικά. Πήγε σε άλλο σχολείο, δηλαδή. Ναι,
ξεκινάει, εξ όσων γνωρίζω, πλέον από Δευτέρα σε ένα άλλο σχολείο, άλλης περιοχής. Άρα το περιβάλλον δεν έχει, ας πούμε, παιδιά που σχετίζονται με ό,τι έγινε. Έτσι όπως το περιγράφετε. Ωραία. Επειδή κάποια στιγμή, και δείξαμε και εμείς την προηγούμενη εβδομάδα, είχαμε κάποια αποκλειστικά του Σωτήρου του Μπαρσάκη και δείξαμε μία από τις κοπέλες, η οποία ήταν σε ένα δούνε και λαβήν μηνυμάτων και έπαιρνε και απειλητικά μηνύματα από άλλους. Θα ήθελα λίγο και την άποψή σας για αυτό που κάποιοι προσπαθούν να κάνουν σαν αυτοδικία. Δηλαδή κάποια άλλα παιδιά που σε όσους κάνανε το περιστατικό απειλούν να τους λιντσάρουν, να τους δείρουν, να τις χτυπήσουν τις κοπέλες αυτές. Τι λέτε? Κοιτάξτε να δείτε, όλο αυτό είναι κάτι που εμένα προσωπικά με λυπεί και δείχνει ότι η κοινωνία μας νοσύνει και η κοινωνία των εφήβων νοσεί. Αν ανοίξει ένα τέτοιο κύκλος βίας, ένα τέτοιο γαϊτανάκι, δεν θα βγάλει πουθενά. Εμείς αν μη τι άλλο και ως Έλληνες έχουμε μάθει το αγαπάτε αλλήλους. Το φθαλμός αντί οφθαλμού δεν ξέρω αν είναι κάτι που είναι στον αξιακό μας κώδικα και αν είναι κάτι το οποίο θα επιλύσει το πρόβλημα. Προσωπικά πιστεύω ότι με τον εκφοβισμό και τη βία δεν θα λύσουμε ούτε τη βία ούτε τον εκφοβισμό. Πρέπει συντεταγμένα να απευθυνόμαστε στην αστυνομία και σε ό,τι προβλέπει το πλαίσιό μας και εκεί να αναζητούμε το δίκαιο μας και τη λύση μας. Και καλά το λέτε. Εγώ εκείνο το βράδυ που του συμβάντος, κάποια στιγμή που ηρέμησαν τα πράγματα και κοιμήθηκαν όλοι στο σπίτι, δεν μπορούσα να ηρεμήσω και πήρα το θυμό μου και βγήκα έξω να περπατάω. Και κάποια στιγμή έχασα τελείως το μυαλό μου και δεν ήξερα τι μπορεί να μου συμβεί και πήγα και γύρισα πίσω στο αστυνομικό τμήμα και βρήκα τον αξιωματικό του υπηρεσίας και του λέω σας παρακαλώ κρατήστε με εδώ γιατί δεν ξέρω τι μπορεί να κάνω. Και δεν είναι σωστό να κάνω κάτι που δεν πρέπει γιατί τι μήνυμα θα περάσω στα παιδιά μου και ευτυχώς οι άνθρωποι ήταν τόσο εξαιρετικοί στην αστυνομία της Λιφάδας και μου δώσαν το χρόνο και κάτσαμε όλο το βράδυ μαζί και συζητάγαμε και μου πήραν μεγάλο μέρος από το θυμό, την ανασφάλεια και ό,τι ένιωθα εκείνο το βράδυ. Ξέρετε, το λέτε με τόσο ειλικρίνεια και νομίζω ότι όλοι ταυτιζόμαστε ως γονείς και βάζουμε τον εαυτό μας στη θέση σας. Δεν ξέρω πού ήσασταν όταν μάθατε ότι έγινε. Είχαμε αφήσει το παιδί μας στη Γλυφάδα και εμείς ήμασταν εδώ στην περιοχή μας στη Βούλα και προσπαθούσαμε με αγωνία να επικοινωνήσουμε μόλις το αφήσαμε να μας πει ότι είναι καλά. Ήδη είχε ξεκινήσει η αναζήτηση και το προγκρόμο από αυτή τη συμμορία, να την πω έτσι. Οπότε ήμασταν δίπλα. Κάποια στιγμή μπόρεσε και μας απάντησε στο τηλεφώνημα, μας είπε ότι δεν είναι καλά και ότι κάτι συνέβη και πήγαμε αμέσως και τρέξαμε και τη βρήκαμε στην κατάσταση που τη βρήκαμε. Είχαν ξαναδοθεί σημάδια ότι θα γίνει κάτι τέτοιο στο παιδί? Ναι, όπως έχω δηλώσει και στο παρελθόν, ήταν το δεύτερο αυτό κάλεσμα. Είχαν ξανασυμβεί, είχε συμβεί πάλι στις 7 Σεπτεμβρίου. Ήταν κοντά, σε κοντινό διάστημα. Ναι. Και πώς αφήνεται τώρα ξανά, πώς αφήνει ένας γονιός το παιδί του μετά να ζει ελεύθερο, χωρίς να το πνίξει μετά? Δηλαδή, ξέρετε, τώρα βάζω τον εαυτό μου στη θέση σας. Το ξαναφήνεις μετά το παιδί σου με άνεση να βγει, να ζήσει, να πορευτεί, χωρίς να φοβάσει τι θα ξαναγίνει? Δύσκολες αποφάσεις, δύσκολα. Συμβουλεύεσαι τους ειδικούς, ακούς τι σου λέει και η αστυνομία. Σίγουρα δεν πρέπει να κάνεις πράγματα που θα είναι βλαπτικά και επιζήμια για το παιδί. Πρέπει να ακούσεις τους ειδικούς και να κάνεις ό,τι πρέπει να κάνεις. Πάντα με το φόβο όμως. Ζεις με ένα φόβο. Το έχετε δει αυτό το βίντεο, έχετε αντέξει να το δείτε? Βεβαίως και το έχω δει το βίντεο. Το έχω δει και το έχω αναλύσει εκατοντάδες φορές. Κυρία Θανασίου, πώς το αντιμετωπίζει τώρα αυτή η οικογένεια? Τι κάνει αυτός ο πατέρας, αυτή η μάνα, τι κάνουνε? Για αρχή να σας πω ότι ακούω αυτό το πατέρα και έχω συγκινηθεί προσωπικά πάρα πολύ. Και εγώ το ίδιο. Συγκρατούμε έτσι με κάποια δυσκολία. Και πολλά συγχαρητήρια. Τέτοιους γονείς θέλουμε. Αυτοί οι γονείς βγάζουν παιδιά που δεν αναπαράγουν τη βία, γιατί είναι γονείς που οι ίδιοι δεν αναπαράγουν τη βία. Έχω συγκλονιστεί από αυτή τη δήλωση ότι εγώ προσπαθούσα να συγκρατήσω το θυμό μου, τον πήρα μαζί μου και βγήκα έξω από το σπίτι, ούτε καν μέσα στο σπίτι, να μην επιβαρυνθεί αυτό το παιδί που είναι ήδη τραυματισμένο. Βλέπουμε έναν πατέρα που ακούει το συνέστημα του παιδιού του, το φόβο του, τον τρόμο του, τη δυσκολία του, το άγχος του. Και παίρνει το δικό του φόβο, το δικό του τρόμο, τη δική του δυσκολία, το δικό του άγχος και τον βγάζει έξω από το σπίτι για να μην επιβαρύνει το παιδί του. Σε αυτές λοιπόν τις οικογένειες που έχουν υπάρξει γονείς θυμάτων, τέτοιων καταστάσεων και άλλων ακόμη,
χρειάζεται να δούμε λίγο και ως γονείς τον εαυτό μας, να διαχειριστούμε και τα δικά μας συναισθήματα, γιατί αυτό είναι ιδιαίτερα τραυματικό για το παιδί. Δεν είναι εύκολο. Βεβαίως. Και ένα τραύμα του παιδιού γίνεται τραύμα και του ίδιου του γονέα. Αν όμως ο ίδιος ο γονέας πάρει το τραύμα του και το εναποθέσει και αυτό στο δικό του το παιδί, τότε αυτό το παιδί έχει να σηκώσει πάρα πολύ μεγάλο βάρος. Άρα αυτό που χρειάζεται, καταλαβαίνω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να συγκρατήσεις το φόβο σου και να αφήσεις το παιδί σου ξανά να βγει έξω. Όμως αυτό που καλείται ένας γονέας να κάνει είναι να ακούσει τη συναισθηματική ανάγκη του παιδιού του. Να λάβει ο ίδιος βοήθεια, να λάβει και το παιδί βοήθεια, να λάβει όλη η οικογένεια βοήθεια και μαζί να προχωρήσουν. Αυτά τα πράγματα επουλώνονται, αλλά επουλώνονται με κατάλληλη στήριξη σε μακρόχρονο διάστημα. Το παρήγορο είναι αυτό που λέτε, ότι επουλώνονται τουλάχιστον. Κύριε Ραγκούση, έρχομαι και σε εσάς. Πραγματικά κάθε φορά που κάνω αυτή την κουβέντα με προβληματίζει πώς μπορείς να αντιμετωπίσεις ποινικά ένα παιδί. Η βία φέρνει βία. Αυτό είναι το μόνο ξεκάθαρο. Και ακριβώς επειδή εδώ πέρα μιλάμε για παιδιά, πρέπει να αντιμετωπίσουμε το γεγονός ότι ο θήτης είναι ένα παιδί το οποίο θα πρέπει αύριο να βγει στην κοινωνία. Άρα, είναι σαφές ότι εδώ που έχουμε φτάσει, έχεις ένα φίδι το οποίο εξελίσσεται και είναι μια λερναία ύδρα. Είναι συνεχόμενα κεφάλια. Άρα, δυστυχώς, μιλάμε για απόλυτη καταστολή, η οποία πρέπει να υπάρξει. Δηλαδή, θα πρέπει να υπάρχουν μέτρα στα οποία τα παιδιά αυτά. Γιατί μέχρι πρότινος, καταρχάς, βλέπαμε ότι το θύμα δεν είχε καμία ικανοποίηση. Απομακρύνονταν το θύμα από το σχολικό περιβάλλον και ο θήτης παρέμενε στο σχολείο σε αυτό το πλαίσιο. Εν συνεχεία, δεν υπήρχε κανένα μέτρο να το προφυλάξει. Δεν υπήρχαν δομές, δεν υπήρχαν. Πού να πάει. Άνθρωποι. Ακριβώς. Να μπορέσει δηλαδή και το ίδιο το σχολείο να αντιμετωπίσει το περιστατικό. Άρα λοιπόν εδώ πέρα είναι σαφές ότι πρέπει να υπάρξει μία πρόληψη, πρόβλεψη αλλά και καταστολή. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Αυτά τα βίντεο, οι φωτογραφίες που βγήκανε με full face και πιστόλια. Εγώ σε χωρίς δικογραφίες. Μιλάμε για 14χρονα παιδιά. Πού θα πάει αυτή η ιστορία. Η αποποίηση αυτή που σχεδιάζει η κυβέρνηση θα βοηθήσει. Μήπως περνάμε στο άλλο άκρο. Λέτε, ναι, ναι δεν πάνε. Θεωρώ ότι βοηθάει σε όλα τα επίπεδα, διότι δυστυχώς, και το έχω πει πολλές φορές, το να ποινικοποιούμε και να παίζουμε εντός εισαγωγικών με τον ποινικό κώδικα για τις αυστηροποιήσεις των ποινών και να λέμε κάτι ποινές στους γονείς χωρίς αναστολή. Δηλαδή μια μονογονεϊκή οικογένεια το παιδί. Γιατί όταν είναι χωρίς αναστολή σημαίνει ότι οδηγείται ο άνθρωπος στη φυλακή. Τι θα γίνει αυτό το παιδί. Άρα λοιπόν πετάμε κάποια πυροτεχνήματα τα οποία είναι πάρα πολύ επικίνδυνα. Πρέπει να υπάρχει μια σαφής πρόληψη και να υπάρχουν επιμορφωτικά μέτρα. Δηλαδή ο θήτης θα πρέπει κάποια στιγμή να αντιληφθεί ότι είναι παιδί. Αλλά θα ποινές. Πρέπει να πληρώσει. Προφανώς όχι με τη φυλακή. Το να λέμε τη λέξη φυλακή, το καταλαβαίνω ότι έχουμε καλλιεργήσει αυτήν την κουλτούρα, είναι λάθος. Μισή κουβέντα και από εσάς, κύριε Πάγο, για να κλείσουμε τη συζήτησή μας. Πάντως, πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να προστατεύσουμε τα θύματα. Και πρέπει να, ξαναλέω, να συζητήσουμε όλοι μαζί. Λέμε, είναι παιδί. Ο ανήλικος έχει ιδιαίτερη ποινική μεταχείριση. Το γνωρίζουμε αυτό. Όταν όμως πηγαίνει 15, 16, 17 χρονών, 17 χρονών του δώσαμε το δικαίωμα της ψήφου. Κάποιοι θέλαν να δώσουμε 16 χρονών άδεια οδήγησης, όπως στην Αμερική. Οπότε, κάποια στιγμή πρέπει να πάρουμε σκληρά μέτρα και δυστυχώς, πριν και πάνω απ' όλα, φταίνει οι γονείς. Δεν μπορεί ένας γονέας να αφήνει το παιδί του 2 και 3 ώρα το βράδυ. Χωρίς να το ξέρει. Χωρίς να το ελέγχει. Κύριε Πάκο, τα έχετε ακούσει πολλές φορές. Όταν το συλλάβει δικηγόρο στο τμήμα και λέει: μου χτυπήσατε το παιδί, το κακοποιήσατε. Γονιός έλεγχος. Ο γονιός του θύματος τι θα κάνει. Σχολείο, φροντίδα και επιμόρφωση και αγάπη. Και από εκεί και πέρα η κοινωνία να βάλει κάποια πλαίσια, να προστατεύσει κυρίως το θύμα, όπως λέμε, γιατί μέχρι σήμερα. Και να μην κάνουμε άλλο τις δαντάδες της νεολαίας. Πρέπει να. Αυτοί οι άνθρωποι θα είναι η επόμενη γενιά. Αυτοί που θα βγουν στην αγορά εργασίας, που θα βγουν στην παραγωγή. Εμείς τη φτιάξαμε τη γενιά. Δεν έγιναν μόνοι. Εμείς τη φτιάξαμε, έτσι είναι. Εμείς τη φτιάξαμε. Έτσι, ένας παράγοντας που το βλέπουμε και το περνάμε λίγο έτσι εύκολα είναι το γεγονός ότι οι άλλοι καταγράφουν το περιστατικό και δεν παρεμβαίνουν να σταματήσουν κανένας. Το περιστατικό. Κανένας. Αυτό είναι συγκλονιστικό. Αυτό είναι ασύλληπτο. Μετά από τόσα χρόνια και σε σκληρές υπηρεσίες. Ήταν σαν να βλέπω χούλιγκαν 30 χρονών να δέρουν έναν άνθρωπο. Μα να πω κάτι. Παλιά και ξύλο παίζανε τα παιδιά στις αλάνες και φασαρίες γινόντουσαν. Δεν χτύπαγες το χτυπημένο, τον άφηνες, δεν του δίνες κι άλλο να τον λιώσεις κάτω. Φεύγανε, δηλαδή τώρα έχει αλλάξει, η έχει πάει σε άλλο επίπεδο. Μα είναι κουλτούρα αυτή. Το να φωτογραφίζουμε είναι παράσιμο. Ευχαριστώ θερμά, κύριε Αθανασίου. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πάκο. Επειδή υπάρχει μια πληροφορία, όπως ο κ. Πάκος ξέρει, αληθεύει ότι οι γονείς προσλαμβάνουν είτε αστυνομικούς είτε άλλα πρόσωπα για να προστατεύουν τα παιδιά τους στους εξόδους. Υπάρχει τέτοια πληροφορία. Καλά, μπορούν οι γονείς να προσλάβουν αστυνομικούς, όλοι οι γονείς όλη τη Ελλάδα. Ποιος έχει. Ή η security.
Ίσως οι αντολές μπορεί να υπάρχει κάποιο περιστατικό. Υπάρχει security, κάποιοι έχουν λεφτά, αλλά οι υπόλοιποι γονείς δεν έχουν καμία δυνατότητα. Θυμίζω στην Κηφισιά υπάρχουν γονείς οι οποίοι κάνουν περιπολίες. Τους έχουμε βγάλει. Έχουμε βγάλει τον πρόεδρο του συλλόγου, κάνουν μόνοι τους. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον πατέρα, να ευχηθώ δύναμη στο παιδί σας, στη σύζυγό σας, στην οικογένειά σας, σε εσάς και εύχομαι να πάτε παρακάτω με τις λιγότερες δυνατές πληγές. Αυτό σας ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εσάς κύριε Αθανασίου και εσάς κύριε Ραγκούση.